Το δημογραφικό, ένα μείζον πρόβλημα της χώρας και ειδικότερα της Θράκης, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Τι περιμένει η περιοχή για την αναστροφή του αρνητικού κλίματος? Ενημέρωση εργαζομένων από τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΗ για την προετοιμασία ενόψη της απεργιακής κινητοποίησης της 30 Μαΐου. Ποιοι είναι οι λόγοι της απεργίας? Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εμπορίου, Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για πρώτη φορά στην Ορεστιάδα. Ποια είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης? Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Από τα προβλήματα που απασχολούν τη χώρα, αλλά ιδιαίτερα τον Εύρο, όπως και όλη τη Θράκη, είναι το δημογραφικό. Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, εν αναμονή των αποφάσεων και πρωτοβουλειών που πήρε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του, κυρίως σε περιοχές όπου η μείωση του αριθμού των κατοίκων είναι δραματική. Η πληθυσμιακή συρρίκνωση της Θράκης και ειδικότερα του Εύρου λόγω του δημογραφικού προβλήματος είναι ένα μεγάλο θέμα για την περιοχή, καθώς συνεχίζεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Στο θέμα αναφέρθηκε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Εσπείρωσης Ορεστιάδας Σταμάτης Γκατζίδης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας να παρθούν πρωτοβουλίες και από πλευράς Δήμου για την αναστροφή του κλίματος αυτού. Εγώ θα σταθώ, κύριε Δήμαρχε, στο πρόβλημα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και που είναι η πληθυσμιακή του κατάρρευση. Αυτό το καιρό που βγαίνει ο κόσμος και πιο εύκολα προς τα χωριά, βλέπει την τραγωδία που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας και μου φαίνεται τα τελευταία το μεταναστευτικό ρεύμα, η εγκατάλειψη της περιοχής έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Βλέπω φίλους μου γύρω που φεύγουν. Πού είσαι από Ολλανδία σε πέρα, πού είσαι από Γερμανία σε πέρα. Και δεν μπορούμε να είμαστε θεατές σε αυτό το πρόβλημα. Θα πρότεινα λοιπόν να ξεκινήσουμε έναν αγώνα σταδιακά και να τον κορυφώσουμε κάπου το φθινόπωρο. Πρώτα σας προτείνω, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα, να υπογράψουμε όλες οι παρατάξεις και εσείς μια επιστολή στους πολιτικούς αρχηγούς, να τους παραθέσουμε τα στοιχεία, τα πληθυσμιακά που και εσείς τα ξέρετε και είναι τραγικά, και να τους καλέσουμε άμεσα να πάρουν μέτρα. Η πρώτη ενέργεια. Η δεύτερη ενέργεια, να κατεβούμε όλοι μαζί και να δούμε έναν ένα τους πολιτικούς αρχηγούς με έξοδα δικά μας, να μην χρεώσουμε το Δήμο. Και τα αεροπορικά και τα ξενοδοχεία τα πληρώσουμε εμείς, οι επικεφαλής εδώ, που εκφράζουμε σχεδόν το σύνολο των. Και να συναντήσουμε έναν τους πολιτικούς αρχηγούς και να τους βάλουμε όλους πρώτων ευθυνών. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα και να μην παίρνετε κανένα μέτρο. Σε 10-15 χρόνια δεν θα υπάρχει ψυχή εδώ. Τι γίνεται? Και το τρίτο βήμα, αφού θα περάσει το καλοκαίρι και δεν θα έχουμε, αν δεν έχουμε απαντήσεις και τα λοιπά, να πάμε σε μεγάλη κινητοποίηση. Το φθινόπωρο θα είναι, πότε θα το δούμε, ανάλογα και τι απαντήσεις θα πάρουμε. Δεν μπορεί να μην δεν παίρνετε κανένα μέτρο να συγκρατήσουν τον κόσμο εδώ. Απαντώντας, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης ανέφερε ότι την περίοδο αυτή μια κοινοβουλευτική επιτροπή ασχολείται με το πρόβλημα και αναμένονται τα αποτελέσματα και οι τυχόν πρωτοβουλίες και προτάσεις που θα παρθούν για την αναχέτηση του προβλήματος αυτού. Δημογραφικό. Με πολύ προσοχή άκουσα, κύριε Γκατζίδη, τις προτάσεις σας. Απλώς νομίζω σας είχα κάνει μια αναφορά σε μια προηγούμενη συνάντησή μας προημερών. Υπάρχει αυτή τη στιγμή να το καταθέσω και αυτό. Έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή κοινοβουλευτική με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των κομμάτων, η οποία βγάζει ένα πόρισμα, μπορεί να είναι πολύ γενικό, δεν το ξέρω σε ποια κατεύθυνση θα είναι, για να μην φανεί ότι ειλικρινά δεν έχω γνώση τι θα καταγράψει, αν θα καταγράψει μόνο στατιστικά στοιχεία, αν θα έχει προτάσει οτιδήποτε. Γίνονται κινήσεις σε συνεργασία με πολιτικούς του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η πρώτη συνεδρίαση μετά από την εκπόνηση αυτού του πορίσματος να γίνει στην περιοχή μας. Βήμα-βήμα θα συμφωνήσω απόλυτα
στο ότι πλέον πρέπει να φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Επιτρέψτε μου όμως να περιμένουμε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, να δούμε το ελληνικό κοινοβούλιο τι σκέψεις έχει πάνω σε αυτές, να καθίσουμε να προβληματιστούμε, να προσπαθήσουμε να βρούμε προτάσεις που θεωρούμε ότι θα μας οδηγήσουν σε μια, δεν θα πω λύση ολική, σε μια βελτίωση αυτής της κατάστασης, γιατί μόνο τυφλός δεν μπορεί να δει ότι είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί την περιοχή μας κυρίως, και σιγά σιγά και να ενημερώσουμε πολιτικούς αρχούς, τον κρατάω, είναι πολύ σοβαρή η πρόταση και πολύ στη σωστή κατεύθυνση κατά την ταπεινή μου άποψη, να γίνει, αλλά να πάμε με ένα πλαίσιο, αφού έχουμε επεξεργαστεί στοιχεία, αφού έχουμε συγκεράσει απόψεις που προτείνουν λύσεις, και να πάμε με συγκεκριμένα πράγματα, ρεαλιστικά, με άμεσα αποτελέσματα που θα προβλέπουμε ότι μπορούν να έχουν, και στη συνέχεια ένα β' σκέλος ενός μέσω μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια. Το κρατάω, το βλέπουμε, θα είμαστε σε διαρκή ενημέρωση εδώ μέσα. Ευχαριστώ. Σε δημόσιες υπηρεσίες του Βορείου Τμήματος του Εύρου περιόδευσε ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΔΕΔΗ Εύρου, Παναγιώτης Τσίρτσης. Ο κύριος Τσίρτσης συνομίλησε με δημοσίους υπαλλήλους στο πλαίσιο της προετοιμασίας της απεργίας της 30ης Μαΐου. Με στόχο την καλύτερη προετοιμασία της απεργίας που έχουν προκηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ για τις 30 Μαΐου, κλιμάκι του Νομαρχιακού Παραρτήματος ΑΔΕΔΗ Εύρου περιόδευσε σε υπηρεσίες του Βορείου Τμήματος του Εύρου. Ο πρόεδρος του Παραρτήματος, Παναγιώτης Τσίρτσης, καλεί τους εργαζομένους να μετέχουν μαζικά στην απεργία. Δεν είναι μόνο απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ όπως έχει συνηθίσει ο κόσμος να ακούει τα προηγούμενα χρόνια. Για πρώτη φορά, σε κεντρικό επίπεδο, οι ομοσπονδίες διάφορων επαγγελματικών φορέων, όπως είναι η ΓΣΕΒΕ, όπως είναι η Ένωση Εμπορικών Συλλόγων, όπως είναι Οικονομικό Τεχνικό Επιμελητήριο, οι νομικοί, δικηγορικοί σύλλογοι και άλλοι φορείς, έχουν υπογράψει και έχουν συμφωνήσει σε ένα καινούριο κίνημα, να το πούμε έτσι, σαν μια καινούρια συνομοσπονδία που θα περιλαμβάνει όλους αυτούς τους κλάδους και την έχουν ονομάσει Κοινωνική Συμμαχία. Κοινωνική Συμμαχία, λοιπόν, έχει ορίσει στις 30 Μαΐου να είναι η πρώτη της δράση, γι' αυτό και η μέρα ονομάζεται ως Πανεθνική Μέρα Δράσης. Μιας δράσης απέναντι σε αυτά που βιώνουμε εδώ και 8 χρόνια. Την αλυτότητα, την ανεργία, την υπερφορολόγηση, τις δυσβάσταχτες και εξαθλιωτικές εισφορές μισθωτών και επαγγελματιών στα ασφαλιστικά ταμεία, πλέον είναι ένα, τους συμπολίτες μας και τους συγγενείς μας να τους βλέπουμε να φεύγουν στο εξωτερικό, αποζητώντας ένα καλύτερο μέλλον ανεξαρτήτου ηλικίας, την αγορά να αναστενάζει γιατί δεν υπάρχει χρήμα να κινηθεί, γιατί όσοι έχουμε εργασία λέμε δόξα τω Θεώ γιατί μπορούμε και πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, εκεί περιορίζεται ένας μισθός. Όπως τονίζει ο κ. Τσίρτσης, γίνεται προσπάθεια αντίδρασης από πολλούς φορείς οι οποίοι πλέον συνεργάζονται. Κατηγορίες επαγγελματικές οι οποίες ίσως τα προηγούμενα χρόνια να έρχονταν και σε αντιπαράθεση, πλέον συνυπογράφουν κοινούς αγώνες δράσης. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το επικοινωνήσουμε με όλους τους εργαζόμενους αλλά και με όλους τους συμπολίτες μας από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και μέχρι τη Μεσσηνία και τη Λακωνία, διότι η Κοινωνική Συμμαχία, εάν πραγματικά πετύχουν όλα, ήρθε για να μείνει. Γι' αυτό και υπάρχει μέχρι και ιστοσελίδα η οποία θα ενημερώνει για μελλοντικές κινήσεις και δράσεις. Η ΑΔΕΔΗ τονίζει ότι υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία του δημοσίου. Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε δημόσιο τομέα και κάθε δημόσια υπηρεσία βιώνουμε καθημερινά και εμείς και οι συμπολίτες μας μια τραγική εικόνα, την έλλειψη προσωπικού. Ήμουνα εδώ τώρα σε άλλες υπηρεσίες, ήμουνα στο Τελωνείο των Καστανέων, είμαι τώρα στην Εφορία και στο Τελωνείο Οριστιάδος, ήμουνα στο Ίκα Οριστιάδος. Η έλλειψη προσωπικού αναγκάζει να μην υπάρχουν, να μην γίνεται εύκολη ούτε η εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και επειδή ανέφερα και υπηρεσίες που έχουν και ελεγκτικούς μηχανισμούς, να μην μπορούν να λειτουργήσουν ούτε καν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που άλλωστε αυτοί μπορούν να φέρουν και επιπλέον έσοδα στο κράτος. Με έλλειψη προσωπικού δεν μπορεί να συνεχιστεί να υπάρχει δημόσιος τομέας. Τα όνειρά τους βέβαια είναι να τους συγχωνεύσουν ακόμα περισσότερο και να ιδιωτικοποιήσουν κάθε είδους δημόσιας υπηρεσίας. Εμείς λοιπόν πρέπει να ταχθούμε απέναντι σε αυτό. Εδώ στην εφορία οι εφοριακοί αντιμετωπίζουν ένα καινούριο
μια καινούργια άσχημη κατάσταση, μελλοντική, του να υπάρχει το σύνδεση μισθολογίου με το περίγραμμα θέσης. Αυτά θα έρθουν και στο υπόλοιπο δημόσιο αν τους αφήσουμε να το περάσουν σε μια υπηρεσία. Αν περάσουν τέτοια μέτρα, το μόνο που θα κάνουμε είναι ο καθένας να κοιτάει τον εαυτό του χωρίς να λογαριάζει για το διπλανό του. Όπως θέλουν να μας κάνουν οι πολιτικοί μας, εμείς δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Σύσκεψη συζήτηση πραγματοποίησε η Γραμματεία Βορείου Εύρου του ΠΑΜ χθες το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Οριστιάδας για την οργάνωση της απεργιακής κινητοποίησης στις 30 Μαΐου. Το ΠΑΜ καλεί τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα της περιοχής να συμμετέχουν στους αγώνες και να διεκδικήσουν μαζικά τα δικαιώματά τους. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις καλεί τους εργαζόμενους της περιοχής, τα εργατικά συνδικάτα και τις ενώσεις των αυτοαπασχολούμενων η Γραμματεία Βορείου Εύρου του ΠΑΜΕ για τις 30 Μαΐου με πλαίσιο που να αντιστοιχεί στις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων όπως αναφέρει. Καλέσαμε μία σύσκεψη σαν πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο εν ώψη της απεργίας της πανελλαδικής 30 Μαΐου που θα γίνει την Τετάρτη για τον καλύτερο συντονισμό και τι μέτρα θα πάρουμε από πλευρά μας για την ενημέρωση και το κάλεσμα των εργαζομένων να συμμετέχουν στην απεργία. Τις επόμενες ημέρες, εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ θα επισκεφτούν τους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας τους και θα τους ενημερώσουν για τις διεκδικήσεις της απεργιακής κινητοποίησης. Έγινε μια συζήτηση, ανταλλάξαμε απόψεις, θα επισκεφθούμε εργασιακούς χώρους με ανακοινώσεις, θα ξανακαλέσουμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν όσο δυνατόν περισσότεροι στην απεργία. Γιατί τα μέτρα που παίρνονται πάρθηκαν και θα πάρουν, άσχετα του τι λέει η κυβέρνηση, ότι μετά τον Αύγουστο βγαίνουμε από τα μνημόνια, αλλά έχουν ψηφίσει μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να ισχύουν και από την αρχή του 19, η μείωση των συντάξεων 18%, αλλά και από 1 του 20, η μείωση του αφορολογήτου κατά 3.000 με μια επιβάρυνση αρκετών ευρώ γύρω στα 600 για την κάθε οικογένεια. Οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν τη δικιά τους απάντηση με βάση τις δικές τους ανάγκες που έχουν στη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή, η επαναφορά και η υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων, επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751, όχι πληστηριασμού της πρώτης λαϊκής κατοικίας και μια σειρά άλλα ζητήματα που ταλαιπωρούν καθημερινά τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους νέους. Γι' αυτό τους ξανακαλούμε όλους τους εργαζόμενους 30 το μηνός ημέρα Τετάρτη στην κεντρική πλατεία της Οριστιάδος στη συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί. Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εμπορίου, Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνεται την Κυριακή στην Ορεστιάδα με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας. Η συνέλευση, η οποία διεξάγεται για πρώτη φορά στην πόλη, έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των θεμάτων που θα συζητηθούν. Για πρώτη φορά στην πόλη της Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εμπορίου Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη συμμετοχή Διοικητικών Συμβουλίων Εμπορικών Συλλόγων σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ορεστιάδας. Ο κύριος διοργανωτής της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης είναι η Ομοσπονδία μας, αυτή που προαναφέρατε, με συνδιοργανωτή τον Εμπορικό Σύλλογο Ορεστιάδας κατόπιν πολλών προσπαθειών, όχι μόνο από το σημερινό ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου, αλλά και από τα προηγούμενα συμβούλια, επί σειρά ετών προσπαθειών κλπ. Καταφέραμε φέτος να κάνουμε αυτή τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας στην πόλη μας και είναι τιμή και χαρά μας αυτό. Θα γίνει στις 26 Μαΐου στο ξενοδοχείο Αλέξανδρο, στην κεντρική αίθουσα, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Είναι η πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναγίνει και βέβαια θέλω να αναφέρω, γιατί είναι και πολύ σημαντικό για τον τόπο μας και πολύ τιμητικό, ότι δεν θα έρθει μόνο το ΔΣ της Ομοσπονδίας, αλλά θα παρευρίσκονται και αντιπρόσωποι εμπορικών συλλόγων
Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και περίπου ποιες περιοχές, δηλαδή θα είναι από Κατερίνη, από Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκής, Σέρες, Δράμα. Θα είναι πολλοί άνθρωποι που θα τιμήσουν αυτή τη Γενική Συνέλευση, αλλά και την πόλη μας όμως. Τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη Γενική Συνέλευση είναι ο απολογισμός, τα κόκκινα δάνεια, προστασία προσωπικών δεδομένων και γενικά τα προβλήματα της αγοράς. Τα θέματα της σημερινής διάταξης είναι ο απολογισμός Γενικής Συνέλευσης. Θα γίνει μια συζήτηση απολογιστική ό,τι αφορά την αγορά. Τα κόκκινα δάνεια που είναι πάρα πολύ φλέγον θέμα των ημερών. Επίσης θα έχει να κάνει με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα γίνουν μετά οι ανακοινώσεις του Προέδρου και βέβαια όποιος θέλει ο Πρόεδρος θα είναι ανοιχτός σε ερωτήσεις που αφορούν τα προβλήματα της περιοχής της αγοράς γενικότερα. Καθώς η Γενική Συνέλευση θα παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στη συνέλευση. Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην παραγωγή δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας αποτέλεσε το κύριο θέμα της συζήτησης προσανατολισμού του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Από ελληνικής πλευράς, η υφυπουργός Μερόφη Τζούφη υπογράμμισε τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκπροσώπησε η υφυπουργός Μερόπη Τζούφη στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπογράμμισε τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης για την αναπτυξιακή περιφερειακή ανασυγκρότηση. Ειδικότερα για την Ελλάδα, σημείωσε ότι οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες επιτάσσουν πρωτοβουλίες, συνέργειες και δικτυώσεις που θα ενισχύσουν την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Ξεκινώ με την κοινή πεποίθηση ότι η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους ισχυρούς μοχλούς για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ένωσης. Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες επιτάσσουν πρωτοβουλίες, συνέδριες και δικτυώσεις που θα ενισχύουν την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Στο Υπουργείο εργαζόμαστε για τη διαμόρφωση του ενιαίου χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης, την αναβάθμιση της έρευνας, τη σύνδεση με τις οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, καθώς και τη διεθνή επιστημονική διασύνδεση. Η πολιτική αυτή βασίζεται σε πορίσματα του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, η οποία έγινε από το 2015 έως το 2016 και αφορά το σύνολο των ιδρυμάτων και τα πανεπιστήμια και τα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα. Η προώθηση αυτής της ενιοποίησης αναμένεται να συμβάλλει, μεταξύ άλλων, και στην επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τη γεωγραφική απομόνωση επιμέρους μονάδων σε συνδυασμό με τον κατακαιρματισμό ή τις εκτεταμένες αλληλεπικαλύψεις των ακαδημαϊκών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων, τη σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά και τα ελλείμματα του προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων. Στην κατεύθυνση βέβαια της υλοποίησης αυτής της πολιτικής απαιτούνται πόροι. Η Ελλάδα σε συνθήκες δύσκολης δημοσιονομικής πολιτικής διέθεσε επιπλέον 45 εκατομμύρια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ είχε την δυνατότητα μέσα στη διετία να προκηρύξει περίπου 1.000 θέσεις για εκπαιδευτικό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του brain drain. Η κυρία Τζούφη επεσήμανε πως το Υπουργείο Παιδείας εργάζεται για τη διαμόρφωση του ενιαίου χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας. Επιπρόσθετα, σε πρόσφατη νομοθέτηση καθιερώνει και συγκροτεί τον θεσμό των Περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, τα οποία αναμένεται να σχεδιάσουν και να συντονίσουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Για πρώτη φορά θεσμοθετείται ένα όργανο σε επίπεδο περιφέρειας, το οποίο θα συγκροτείται από εκπροσώπους όλων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων της οικίας περιφέρειας και βεβαίως χωρίς να επιβάλλει αναπτυξιακές στρατηγικές σε κάθε ίδρυμα, ενισχύει την από κοινού και βεβαίως κατόπιν συνένεσης χάραξη στρατηγικών ανάπτυξης όχι στα στενά πλαίσια ενός και μόνο ιδρύματος, αλλά συνολικά για όλα τα ιδρύματα της περιφέρειας, προωθώντας ουσιαστικά τη συνέργεια και την εξωστρέφεια.
Στο ίδιο πλαίσιο της ακαδημαϊκής αναβάθμισης αναπτύσσεται και η διασφάλιση της ακαδημαϊκότητας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, με εξορθολογισμό στους προϋπολογισμούς τους, με δυνατότητα δωρεάν φοίτησης για φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα και παράλληλα με ενίσχυση των προγραμμάτων που λειτουργούν χωρίς τέλος φοίτησης. Τέλος, επιχειρούμε την ενίσχυση της μεταλλικιακής εκπαίδευσης με τη δημιουργία διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων που θα παρέχουν διπλώματα επίπεδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Και βεβαίως για την ίδρυση αυτών των κέντρων θα εξετάζεται κυρίως η σκοπιμότητα με βάση τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας. Η Υφυπουργός Παιδείας μίλησε για περιορισμένη χρηματοδότηση. Χαιρετίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της χρηματοδότησης, αλλά για τους παραπάνω λόγους η συγκεκριμένη στρατηγική θα πρέπει να στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και δραστηριοτήτων, στις οποίες υπάρχει ήδη ένα σημαντικό επίπεδο τεχνογνωσίας, επιδιώκοντας την επίτευξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Θεωρούμε πως για την Ελλάδα θα ήταν χρήσιμες και θα βοηθούσαν πρωτοβουλίες για την επικυρωποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ανώτατων τεχνολογικών ιδρυμάτων, και δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση με την εισαγωγή νέων και σύγχρονων ειδικοτήτων. Βεβαίως είναι σημαντική η ορίμανση καινοτόμων ιδεών που θα αφορούν υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές και η διοργάνωση διαγωνισμών καινοτομίας ή workshop, όπου θα παρουσιάζονται οι ερευνητικές εργασίες και τα επιτεύγματα των διδακτορικών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού από το weather.gr και ανακοινώσεις. Καλό σας βράδυ.